πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ομόνιας, Ανδρέα, τι να περιμένουμε? Εντάξει, νομίζω είναι κατανοητό ότι είναι αδύνατο να είμαστε 100% έτοιμοι την Πέμπτη. Είναι το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι για την νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει περισσότερο από ένα μήνα να αγωνιστούμε. Συνεπώς θα είμαστε σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Και αυτός ο βαθμός ετοιμότητας εμείς αισιοδοξούμε ότι είναι ικανός για να μας φέρει στην υλοποίηση του στόχου μας, που είναι να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε την πρόκριση μας την επόμενη Πέμπτη στο Γασιπί. Ανδρέα, πέραν από το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι στο 100% σε βαθμό ετοιμότητας, προέκυψαν και κάποια προβλήματα, έμεινε στην Κύπρο Πέρες, ο Μαρκάσα δεν προλαβαίνει τουλάχιστον αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα αλλάζουν και τα σχέδια του Κώστα του Καϊάφα. Καταρχήν να πούμε ότι ο Πέρες κρίθηκε από το τεχνικό team σε συνεργασία και με την ιατρική ομάδα πως θα έπρεπε να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Λόγω του ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει ξεκουραστεί σχεδόν καθόλου και προέρχεται από μια πολύ δύσκολη και γεμάτη σεζόν, έτσι θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα το επιτρέπει να παίζει παιχνίδια σε αγωνιστικό ρυθμό που θέλουμε εμείς. Από εκεί τώρα ο Μαρκάσα προπονείται κανονικά εδώ και δύο μέρες, όπως και ο Γεράσιμος Φυλακτού, και έχουμε άλλες δύο προπονήσεις μπροστά μας. Συνεπώς θα δούμε τους προσφυγιστές μας όλους και ανάλογα θα καταρτήσει η τεχνική ηγεσία τα πλάνα της. Δεν μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ή θα έχουμε τουλάχιστον μια απουσία, ίσως και περισσότερες. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας και αυτό που θέλαμε φέτος είναι να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ που θα μπορεί να ανταποκρίνεται και στις απουσίες ποδοσφαιριστών. Ασφαλώς και κάθε απουσία ποδοσφαιριστή είναι σημαντική. Όμως μέσα από τις διαθέσιμες παίκτες εμείς θα προσπαθούμε να παίρνουμε τα στοιχεία που θέλουμε για να φτιάχνουμε τα πλάνα μας. Αυτά όσον αφορά την Ομόνοια. Ωστόσο, απέναντι μας η Δύναμο Μπατουμί, ένας αντίπαλος άγνωστος μεν, φιλόδοξος στη Γεωργία δε. Ο Κώστας Καϊάφας είδε την ομάδα σε NDVT από το περσινό πρωτάθλημα, μιας και δεν έχει αλλάξει και σημαντικά από πλευράς ρόστερ στο θέμα τεχνικής ηγεσίας. Την είδε και σε κάποια φιλικά φετινά της καλοκαιρινής της προετοιμασίας. Θα πρέπει να έχει έτοιμο λίγο πολύ το πλάνο του. Ναι, η τεχνική μας ηγεσία έχει διαμορφώσει μια αρκετά καλή εικόνα για τον αντίπαλο. Νιώθουμε ότι έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα. Οπότε ξέρουμε τι θα έχουμε ενώπιον μας, τουλάχιστον μέσω των αξιολογήσεων που έχεις πει, Παντελή, δηλαδή μέσα από DVD περσινών και αγώνων προετοιμασίας φέτος. Και από εκεί και πέρα, ασφαλώς έχουμε γεμίσει τα δικά μας αντού, τα δικά μας δυνατά σημεία, πάνω στα οποία θα φτιάξουμε το πλάνο μας, πάντα σε σχέση και με τι έχουμε αξιολογήσει από τον αντίπαλο. Όπως σας έχω πει και πριν, νιώθουμε ότι το επίπεδο που είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή είναι ικανό για να μας οδηγήσει στον στόχο μας, που είναι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σχετικά με τον κόσμο, την αποστολή συνοδεύουν 40 περίπου οπαδοί της Ομόνιας. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων του Παναληπτικού της ερχομένης Πέμπτης. Έχουμε κάποιες ενδείξεις για την κινητικότητα των εισιτηρίων? Ναι, οι πρώτες μέρες της προπόλησης όσον αφορά τα εισιτήρια του Παναληπτικού εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο μας και ευχαριστούμε όλους όσους έχουν αγοράσει εισιτήριο μέχρι στιγμής. Υπάρχει πολύ καλή ροή στα σημεία πώληση εισιτηρίων και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση στο πρώτο μας επίσημο παιχνίδι. Χρειάζονται ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ειδικά το πρώτο παιχνίδι είναι σημαντικό για τους παίκτες να παίξουν μπροστά σε γεμάτο γήπεδο. Όπως επίσης σημαντική θα είναι και η βοήθεια που θα δώσουν οι περίπου 40 οπαδοί που ταξιδεύουν μαζί μας, οι δύο εκ των οποίων να πούμε πως προέκυψαν μετά το κλήρωση που έγινε ανάμεσα στους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας. Το σωματείο μας έκανε αυτή την κλήρωση και προέκυψαν δύο τυχεροί κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας που ταξιδεύουν δωρεάν με την αποστολή. Σε μια κίνηση για να εκφράσει το Διοικητικό Συμβούλιο τις ευχαριστίες προς τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας για την σημαντική βοήθεια που δίνουν στην ομάδα.